Σκηνικό πολέμου έχει στηθεί στο λιμάνι της Μητυλίνης και στους γύρω δρόμους της πόλης. Στο χώρο του λιμανιού δεν μπορεί να μπει πλέον ούτε ένας άνθρωπος και οι μετανάστες προσπαθούν να βρουν έναν τόπο να ξαποστάσουν. Νεύρα τεντωμένα και αναπόφευκτα τα επεισόδια, οι συμπλοκές, οι συγκρούσεις, οι τραυματισμοί που βρίσκονται σε καθημερινή ατζέντα. Εγκλωβισμένος στο λιμάνι της Μυτιλίνη είναι και το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος αφού σε ένα νησίο που πλέον ζει σε δρόμους, πάρκα, καταβλισμούς και σημεία εισόδου ένας άγνωστος αριθμός μεταναστών και προσφύγων που κάποιοι ανεβάζουν στους 20.000 δεν υπάρχουν άτομα που να έχουν καταγραφεί ώστε να προχωρήσουν στην έκδοση εισιτηρίων στην επιβίβασή τους στο πλοίο και στη συνέχεια την αναχώρησή τους από τη Λέσβο το πλοίο το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Μητυλίνη στις 5.30 το πρωί με 2.500 επιβάτες ήταν δεμένο στην προβλήτα της Μητυλίνης μέχρι τις 9 το πρωί και δεν είχαν εκδοθεί περισσότερα από 1.000 εισιτήρια. Την ίδια ώρα σε ένα πραγματικά εκρηκτικό κλίμα στο χώρο όπου λειτουργεί η πρώτη καταγραφή από στελέχη του λιμενικού σώματος συνοστίζονται περισσότερα από 3.000 άτομα, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται από νεοεισερχόμενους που με κάθε τρόπο έρχονται στην πόλη της Μητυλίνης. Ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που δεν έχουν καταγραφεί ξεπερνά τα 10.000 άτομα που διαμένουν στην πόλη της Μητυλίνης, στους δημόσιους χώρους της, ακόμη και σε παλιά σπίτια και αυλέ. Και ενώ οι συγκρούσει ανάμεσα σε μετανάστε και πρόσφυγε διαφορετικών εθνοτήτων και φυλών, αλλά και με ντόπιου, η καταγραφή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να γίνεται στο λιμάνι, αφού σύμφωνα με πληροφορίε το κέντρο καταγραφή στο λιμάνι θα σταματήσει να λειτουργεί και η διαδικασία αυτή πλέον θα γίνεται στον καταβλισμό του Καράτεπε, περίπου 3 χιλιόμετρα έξω και βόρεια τη πόλη. Αυτό σημαίνει ότι όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να μετακινηθεί στον καταβλισμό όπου όμως και πάλι η καταγραφή δεν θα γίνεται αφού το καταγραφικό κέντρο όπως έγινε γνωστό δεν είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Νωρίς το πρωί στη Μητυλίνη έφτασαν δύο δημιουργίε των ΜΑΤ προκειμένου να ενισχύσουν τι ήδη υπάρχουσε στο νησί ομάδε αποκατάσταση τη τάξη τη ελληνική αστυνομία και των ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματο επεισόδια να τονίσουμε σημειώθηκαν στο λιμάνι και το βράδυ του Σαββάτου με Αυγανούς μετανάστες που πραγματοποίησαν διαδήλωση, ναι διαδήλωση στο λιμάνι.